δυναμικές η τουρκική πρόταση για μορατόριο γεωτρήσεων στην Κύπρο ή αν είναι μια τυπική αντίδραση στο γνωστό δυσύφος. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Γεωργίου για να το συζητήσουμε. Χρήστο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για μορατόριο των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι πρωτογενής, αν και βεβαίως καθορίζει γεωγραφικά το μορατόριο στη Νότια Κύπρο. Σε κάθε αναφορά του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επικαλούνται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, τα οποία ωστόσο είναι κατοχυρωμένα στις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την ΑΟΣ, τις θαλάσσιες ζώνες, με την κατανομή των εσόδων από το φυσικό αέριο. Εξάλλου μας το υπενθύμησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωστόσο, Μιχάλη, η τουρκική αντίδραση αυτή τη φορά γίνεται μέσω μιας της υπέρτατης, θα λέει κάποιος, παρανομίας και παραβίασης της Κυπριακής ΑΟΣ στο οικόπεδο 8. Ως τώρα, η Τουρκία κινείται, θα έλεγε κάποιος, στα όρια της νοημότητας ή στα όρια της παρανομίας σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις στο γεωτρήσιο. Η de facto κατάσταση που δημιούργησε η Τουρκία στο οικόπεδο 8 δεν είναι απλώς ένας πολιτικός εκβιασμός, αλλά μια δύσκολη κατάσταση την οποία η Λευκοσία θα πρέπει να διαχειριστεί. Και η διαχείριση έχει ενώπιον της τρία σενάρια. Πρώτον, είτε επιχειρούμε να μαζέψουμε τις τουρκικές προκλήσεις, κάτι που αποδεδειγμένα δεν μπορούμε, αφού ουδής είναι διατεθειμένος να περιχαρακώσει ή να θωρακίσει την Κυπριακή ΑΟΣ. Κανείς δεν θα έρθει να πολεμήσει για μας, μας είπε πρόσφατα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναρμού. Και ο πρόεδρος, να χαμηλώσουμε λίγο τον τόνο στον προσδοκίον. Ακριβώς. Είτε δεύτερον, να μοιραστούμε το φυσικό αέριο πριν από τη λύση του Κυπριακού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είτε τρίτον, θα συμφωνηθεί ένα πάγωμα των συνολικών γεωτρήσεων έως ότου επιλέχθη η λύση του Κυπριακού. Στο πλέγμα αυτών των επιλογών θα πρέπει να διαπιστωθούν και τα όρια των εταιριών, οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να βρεθούν εν μέσω δυναμικών αντιπαλότητων στη θάλασσα. Δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα, τα δεδομένα ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα πρέπει να επιλέξει τον πολιτικό ορθολογισμό σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία. Με λίγα λόγια, έφτασε η ώρα της αλήθειας και η ώρα της αντίδρασης της πλευράς μας ενώπιον των αδιεξόδων που έχουμε βρεθεί. Θεωρώ ότι η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου είχε μια δόση προσεκτικής προσέγγισης. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στη σύνταξη, στο ψήφισμα η ανανέωση της θητείας του ΝΦΚΙ, όπως ακούσαμε νωρίτερα, μας υπενθυμίζουν όντως, Μιχάλη, ότι όλα πλέον έχουν φτάσει στα όρια τους. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Νέα δεδομένα δημιουργούν για τον Αμερικανό πρόεδρο.